Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε όντως ιστορικές στιγμές. Ζούμε στον αστερισμό του success story, στην οικονομία. Αυτό το οποίο αποτέλεσε το κυριότερο προεκλογικό όχημα της παρούσας κυβέρνησης να υπερψηφιστεί και μάλιστα με τα έμφημης μνίας από τον κυπριακό λαό και να αναλάβει τα ηνία της χώρας για τα επόμενα 5 χρόνια και να μας οδηγήσει σε ιστορικές όντως στιγμές. Ιστορικές στιγμές που ξαναβλέπουμε τους πολίτες να κάνουν ουρές μπροστά από τις τράπεζες, μπροστά από τις μηχανές, ταμιακές μηχανές. Ιστορικές στιγμές να βλέπουμε το πιστόλι να μπαίνει στο κρόταφο και τον παρτά να κατεβαίνει στο κούτελο. Ιστορικές στιγμές να συνεδριάζουμε νυχθημερό για να βρούμε λύσεις στα προβλήματα των τραπεζών. Ιστορικές στιγμές να μπαίνουμε σε τρομακτικά διλήμματα και να μην ξέρουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Αυτές είναι οι ιστορικές στιγμές που υποσχέθηκε ότι θα ζήσει ο κυπριακός λαός και τις ζει ο κυπριακός λαός. Αυτό είναι το success story αυτής της κυβέρνησης. Αλλά να μην νομίζετε ότι όλα αυτά έγιναν μόνο προεκλογικά. Επειδή έγιναν αναφορές σε ομιλίες του Υπουργού Οικονομικών από αυτόν το βήμα, εγώ θα σας πω, θα σας διαβάσω από τα επίσημα πρακτικά σύσκεψης των προεδρικών στις 15 του μήνα, του Μάρτη. Σε κάθε περίπτωση μας έλεγε, δεν μπορώ να προκαταλάβω το αποτέλεσμα του εποπτικού ελέγχου, παρόλο που πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για πολύ αυστηρές διαπιστώσεις και αποφάσεις, τις οποίες ασφαλώς μέσα στο πλαίσιο που έχουμε συζητήσει θα διαχειριστούμε. Μπορούν να συμβούν πολλά, δεν θα συμβεί κούρεμα καταθέσεων στο συνεργατισμό. Αυτά έλεγε πριν λίγους μήνες ο Υπουργός Οικονομικών. Χτες μας είπε στην Επιτροπή Οικονομικών, Επιτροπή Ελέγχου, άλλα πράγματα. Μίλησε για την περίπτωση του κουρέματος, μίλησε για την περίπτωση ακόμα να επεκταθούν τα προβλήματα και στις υπόλοιπες τράπεζες της Κύπρου. Μίλησε ακόμα και ομολόγησε ότι στις 15 του Μάρτη ήξερε από πριν ποια είναι τα αποτελέσματα του υποπτικού ελέγχου. Ήξερε πάρα πολύ καλά στη σύσκεψη του Προεδρικού τι είχε να αντιμετωπίσει ο συνεργατισμός και απέφυγαν να ενημερώσουν τους πολιτικούς αρχηγούς και τους παράγοντες που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Είναι αυτή την κυβέρνηση που μας καλείται να εμπιστευτούμε. Είναι αυτή την κυβέρνηση που μας καλείται να υπογράψουμε τις συμφωνίες που έκανε με την Ελληνική Τράπεζα. Είναι αυτή την κυβέρνηση που μας καλείται να τη δώσουμε και μαστίγιο, με το οποίο θα μαστιγώσει τάχα μου τους κακοπροαίρετους, τους στρατηγικά κακοπροαίρετους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι ούτε πόσοι είναι ακόμα. Είναι αυτή την κυβέρνηση που μας καλούσε σε μια εβδομάδα να εξετάσουμε νομοσχέδια και να αποφασίσουμε και να εμπιστευτούμε αυτή την κυβέρνηση. Κάποτε έλεγε ο Υπουργός ότι τα θέματα της οικονομίας σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, στο βαθμό εμπιστοσύνης που έχουν οι διάφοροι παράγοντες για μια οικονομία. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε αυτήν την κυβέρνηση. Και όσο και αν μπορεί κάποιος να μιλήσει για την κακοδιαχείριση, το μεγάλο φαγοπότη στο συνεργατισμό, τα θαλασσοδάνεια που γίνονταν, τα ρουσφέτια, την κομματοκρατία, που όσοι είχαν το θάρρος να αντιδράσουν και να τα πούν αυτά που συνέβαιναν στο συνεργατισμό, ετύχαναν καταδίωξης, όπως συνέβη και για παράδειγμα στη συνεργατική στην Αθηγένεια, όπου μέχρι και απειλή για βόμβα υπέστηκε ο άνθρωπος ο οποίος είχε να απειλήσει για αυτή την κατάσταση. Όσοι έλεγαν αυτά τα πράγματα ακόμα και σε αυτό, από αυτό το βήμα, εδέχονταν σαν χοροδία της αντιδράσης των βουλευτών από όλες τις πλευρές πριν λίγα χρόνια. Γιατί ήταν ο συνεργατισμός το 2010 σε αυτήν την Βουλή η ιερή η Αγελάδα, την οποία κανένας δεν τολμούσε να κρίνει και να κατακρίνει. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και ελπίζω να μιλήσει και η Ειδική Επιτροπή Πόρης ο Γενικός Εισαγγελέας. Αλλά για αυτά που συνέβηκαν όχι τα μόνο τα τελευταία 5 χρόνια, τις τελευταίες 15 μέρες πότε θα μιλήσουμε. Πότε θα αναδείξουμε τις σχέσεις πολιτικών αρχηγών
και βουλευτών με εταιρείες οι οποίες μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που είναι ο κύριος μέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας. Πότε θα μιλήσουμε για τις ύποπτες συνεδριάσεις που γίνονταν μεταξύ στελεχών αυτής της εταιρείας και στελεχών της κυβέρνησης? Πότε θα μιλήσουμε και ποιος θα αναδείξει ποια είναι τα κέρδη αυτής της εταιρείας και αυτής της συγκεκριμένης τράπεζας? Πόσο μάλλον που μας λένε ότι στη συνέχεια αυτή η τράπεζα, όπως και οι άλλες, θα πρέπει να τύχουν και της προφύλαξής μας. Θα πρέπει να τους δώσουμε μαστίγιο να μαστιγώνουν τους δανειολήπτες. Διότι αν δεν τους δώσουμε, θα πάθουν χειρότερα από ό,τι έπαθαν οι λαϊκοί και από ό,τι θα πάθουν ενδεχομένως ο συνεργατισμός. Και ο συνεργατισμός θέλω να μακαρίσει. Και γίνω. Πραγματικά, εγώ προσωπικά νιώθω ότι βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν είμαι καθόλου ευτυχής που βρίσκομαι στη θέση να κατηγορώ αυτούς οι οποίοι οδήγησαν για άλλη μια φορά τους ανθρώπους σε ουρές μπροστά από τις τράπεζες. Θα ήμουν πολύ ευτυχής να πήγαινα στις διακοπές μου χωρίς να κατηγορήσω κανένα και χωρίς να ζητήσω ευθύνες από κανένα. Αλλά δυστυχώς για άλλη μια φορά μας φαίνεται σε αυτήν τη δύσκολη θέση. Τη θλιβερά δύσκολη θέση. Υπάρχουν ευθύνες. Αλλά ώσπου να αποδοθούν οι ευθύνες, αυτός ο λαός θα πληρώσει πολλά δισεκατομμύρια, επιχειρήσεις και πάλι θα καταστραφούν και σπίτια θα κλείσουν. Εμείς θεωρούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, η οικονομία και ειδικά ο τραπεζικός τομέας μοιάζει με έναν κάρο φορτωμένο με ένα γομάρι που ανεβαίνει το ανήφορο. Το χτυπάνε το καημένο με το γαϊδαρο που τραβάει το κάρο με το μαστίγιο και του λέει θα του δώσουν και έναν καρότο για να μπορέσει να τραβήσει το ανήφορο. Και λέμε και το τονίζουμε ότι αν δεν ξεφορτώσουμε το γομάρι το κάρο δεν μπορεί να ανέβει το ανήφορο. Και το ξεφόρτωμα του γομαρκού, του βάρους, είναι αυτός ο φορέας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που είναι 4 χρόνια που το λέμε, 4 χρόνια που το τεκμηριώνουμε, 4 χρόνια που σας το αναλύουμε και σας το εξηγούμε και επιμένετε να μην καταλαβαίνετε τι λέμε. Θέλετε μαστίγια, δώστε όσα μαστίγια θέλετε. Θέλετε καρότα, δώστε όσα καρότα θέλετε. Κάμετε και σαλάτα αν θέλετε. Αλλά δεν πρόκειται το γαϊδούρι να ανέβει το ανήφορο που λέγεται τραπεζικός τομέας, που λέγεται τραπεζικά ιδρύματα. Χωρίς τον φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων λύση δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε απόλυτοι σε αυτό το θέμα και θα επιμένουμε και είναι αυτό η απαραίτητη προϋπόθεση και το τονίζω για να δούμε θετικά, όχι να ψηφίσουμε, να δούμε θετικά τα οποιοδήποτε άλλα νομοσχέδια. Και τα λέω αυτά κύριε Πρόεδρε και τελειώνω γιατί όντως η συζήτηση για τον συνεργατισμό έχει ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Και δεν μπορούμε να μιλούμε σήμερα για τον συνεργατισμό όταν ενώπιον μας έχουμε τα τεράστια διλήμματα που αφορούν το σύνολο της κυπριακής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άνδρος Κυπριανού.